Δεν για να μείνει. Ανεξάρτητους Έλληνες. Ανεξάρτητους Έλληνες. Οι οποίοι είναι και πολίτες βεβαίως. Και πολίτες βέβαια, ναι. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Πώς πάνε οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Κοιτάξτε κάτι, εμείς δεν κοιτάμε πολίτες δημοσκοπήσεις. Από τον ελληνικό λαό που μας συνειδρύει, αν θέλετε, είναι καταπληκτικό το πόσες χιλιάδες κάθε μέρα έρχονται εγγραφές από όλη την Ελλάδα, από μέρη τα οποία δεν έχουμε πλησιάσει ακόμα με τι είναι να προσεγγίσουμε, αλλά οι πολίτες από μόνοι τους κινητοποιούνται, αυτοοργανώνονται και μας στέλνουν. Πρωτόγνωρες διαδικασίες. Ναι. Πρωτόγνωρες διαδικασίες και εξαιρετικές ιδέες. Θα σας πω το εξής, ότι το πιο σημαντικό απ' όλα και από τις υπογραφές και από τις συνειδρήσεις είναι ότι. Φανταστείτε, έχουμε φτιάξει ένα επιτελείο γύρω στους 15-20 ανθρώπους που κοιτάμε τα email που έρχονται με καταπληκτικές ιδέες. Εξαιρετικές ιδέες. Από απλούς πολίτες, όχι μόνο από πανεπιστημιακούς. Θέλω όμως να πω για την Ευρώπη προηγουμένως. Γιατί σας άκουγα. Όλα, θα σας φέρω και όλα. Καταρχήν να δούμε τι σας δίνει η τελευταία δημοσκόπηση της Public Issues. Τώρα θα δούμε τη δημοσκόπηση λοιπόν, όπου έχουμε 9-κομματική βουλή. Και θα δούμε τι παίρνει το. Εδώ είναι η δεύτερη σελίδα που αφορά και εσάς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Έχουν 4%. Όσο έχουν και οι οικολόγοι. 3,5% η Χρυσή Αυγή, 2% η Δημοκρατική Συμμαχία, 4,5% τα λεφτά, 27,5% η αποχή. Και να δούμε και την πρώτη σελίδα, την άλλη σελίδα, όπου έχουμε 28% τη Νέα Δημοκρατία, 11% το ΠΑΣΟΚ, 16% η Δημοκρατική Αριστερά, 12% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11% το ΚΚΕ και 4% ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Για 10 ημέρες, ακριβώς 10 ημέρες είναι. Αυτό ήταν μόλις βγάλαμε το όνομα. Ναι. Μόλις 4% νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Κοιτάξτε να σου πω. Δεν μπορώ να το κρίνω. Πραγματικά σας λέω ότι ποτέ δεν στήθηκα σε δημοσκοπήσεις. Είναι βεβαίως ένα ποσοστό το οποίο μας βάζει μέσα στην μέτρηση των πολιτικών δυνάμεων. Αρχίσαμε έτσι. Πιστεύω ότι οι πολίτες στην μεγάλη δημοσκόπηση. Σιγά σιγά έρχονται και εκλογές. Και προσχωρήσει. Κυρία Κουντουρά, για παράδειγμα, προσχωρήσει. Ξέρετε, είναι έτοιμοι κι άλλοι. Θα σας πω. Η ανεξάρτητη Έλληνες ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όσο πάει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα είναι. Από ποσοστά. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σας έχει πλησιάσει. Θα σας πω, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι πρώην βουλευτές και όλοι εμείς δεν ενδιαφέρουν από τον ελληνικό λαό. Ξέρετε ποιοι ενδιαφέρουν περισσότερο? Ποιοι? Οι απλοί Έλληνες πολίτες. Μια νοικοκυρά, ένας απόστρατος, ένας επιστήμονας που δεν βρίσκει δουλειά και δουλεύει σαν σερβιτόρος, ένας αστυνομικός ο οποίος έχει φύγει από την υπηρεσία αλλά δεν μπορεί να ζήσει με αυτή τη σύνταξη, είναι για μας το ίδιο σημαντική με πρώην βουλευτές, με πρώην δημάρχους, με τους λεγόμενους επώνυμους. Και επώνυμοι για μας είναι όλοι οι Έλληνες. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή να είναι στη Βουλή και εγώ πιστεύω ακράδαντα 19 χρόνια μέσα στη Βουλή θα είναι καλύτερη. Ωραία, ακούγεται αυτό. Καλύτερη βουλευτή από εμάς. Αρκεί να το κρατήσετε και για μετά. Εάν πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε καλοί μεταγραφές εμείς. Δεν έχουμε και λεφτά. Ξέρετε, και δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Εάν πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και ο χώρος προέλευσής σας. Έτσι. Της δικής μου. Της δικής σας. Μέσα στο κίνημα όμως υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι έξυπνο. Πάμε προλάβει την ώρα την κάνω. Από το συνασπισμό. Εάν λοιπόν πάρουμε το χώρο προέλευσής σας που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σχηματικά, αναλυτές, δημοσκόποι, δημοσιογράφοι, καθηγητές τοποθετούν τα κόμματα αριστερά ή δεξιά ενός κόμματος. Πού θα βάζαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεξιά ή αριστερά της Νέας Δημοκρατίας? Πάνω από όλους, είμαστε με τους Έλληνες εμείς. Και θα σας πω γιατί. εγώ ήμουν δεξιός, εσείς ήσασταν αριστερός. Το έκανε το λάθος. Ήμουν δεξιός, άρα δεν είσαστε δεξιός. Παραμένω εγώ. Μα λέει, παραμένω δεξιός. Λέει, ήμουν. Κύριε Γιώνη. Ήμουν, είμαι και θα είναι παράταξη, κύριε Παπαδάκη. Ακούστε, είναι παράταξη. Ακούστε. Εγώ είπα, ήμουν δεξιός, ήσουν αριστερός, ήταν κεντρός. Τώρα είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Και το λέω γιατί αυτό. Διότι ποτέ δεν. Άρα δεν δηλώνεται δεξιός. Όχι, είμαι δεξιός. Εγώ στις αρχές μου, αν θέλετε, στις ιστορικές καταβολές μου και στη φιλοσοφία μου, είμαι δεξιός. Αλλά ποια δεξιά? Εδώ έχουμε χωριστεί με τις επιλογές των μεγάλων κομμάτων. Βλέπετε ότι πια δημιουργούνται δύο διαφορετικά στρώματα. Και αυτό έρχεται εκεί που μιλάγατε προηγουμένως. Υπάρχουν πλέον οι φεντεραλιστές, εκείνοι που πιστεύουν στην κατάργηση του έθνος κράτους, και είναι οι νεοφιλελεύθεροι από μια μεριά, οι οποίοι το πιστεύουν ακράδαντα και το λένε χρόνια τώρα αυτό, έτσι. Και οι λεγόμενοι εξυγχρονιστές, και είμαστε εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι πιστεύουμε στην διατήρηση του έθνους κράτους και της πατρίδας μας. Ποιοι είναι από μια μεριά? Ο κ. Πάγκαλος έκανε τη δήλωση ξεκάθαρα. Και μίλησε για φεδεραλισμό και ουσιαστικά κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας. Διαχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο δικό του μπλοκ. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Θα σε ανοιχτό διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης. Θα μιλήσει με ωραία στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα έχει φοβερές ευκαιρίες. Λοιπόν, και τι γράφει στο μπλοκ του? Γράφει ότι πια αναθεωρούμε τις ιδέες μας
Και το έθνος κράτος αποτελεί παρελθόν και ταμπού. Εδώ λοιπόν, τι λένε, ξεκάθαρα πια, ότι ουσιαστικά είναι υπέρ της κατάργησης της έννοιας έθνους κράτους και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με την έννοια της κατάργησης της Ελλάδος μέχρι σήμερα. Εκεί λοιπόν μας χωρίζει τεράστια διαφορά. Και αυτό με ενώνει εμένα που ήμουν δεξιός, και είμαι δεξιός, αν θέλετε, στις αρχές μου, με έναν πρώην Πασοκτζή αριστερό, κέντρο-αριστερό, ο οποίος είναι όμως του λεγόμενου πατριωτικού Πασοκ και δεν πιστεύει σε κατάργηση εθνικής κυριαρχίας. Έναν αριστερό, ο οποίος στις απόψεις του δεν πιστεύει στον διεθνισμό, αλλά πιστεύει. Πώς θα συνεπάρξει μια μικρή παρατήρηση αυτό στο φεδερατισμό, γιατί είναι πολύ χειρότερο αυτό που είπε ο κ. Πάγκαλος. Το Σύνταγμα μας επιτρέπει να έχουμε ένα περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας με τον όρο της αμοιβαιότητας. Αν δηλαδή στον διεθνή οργανισμό που είμαστε και οι άλλοι δίνουν το αντίστοιχο κομματάκι της δικής τους κυριαρχίας. Αντίθετα, στο διεθνές δίκαιο, όταν ένα κράτος δίνει μόνο του, μονομερώς την κυριαρχία του, δεν λέγεται αυτό ομοσπονδία ή φεδερατισμός, αυτό λέγεται προτεκτοράτο. Έτσι. Και σε προτεκτοράτο μας οδηγούν. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν, ας πούμε, στη γερμανική κατοχή. Οι οποίοι δεν πάνε σε μνημόσυνα, στο δίστομο, δεν πάνε στα Καλάβρητα. Οι οποίοι, και αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Διεκδικούν και την ψήφο του ελληνικού λαού. Εδώ. Εγώ δέχομαι την υποψηφιότητα κάθε δημοκρατικού κόμματος. Το οποίο όμως πιστεύει στις αρχές του συντάγματος και της δημοκρατίας. Πώς θα συνυπάρξει το όμως. Θα συνυπάρξει ένας δεξιός, έτσι όπως περιγράψατε το δεξιός, και εμείς το δεχόμαστε, γιατί ο καθένας καθορίζει την ιδεολογία του, όχι με το τι λέει ο απέναντί του, αλλά με αυτό το οποίο πιστεύει εκείνος. Ένας δεξιός με έναν, ας πούμε, κινούμενο στον χώρο της κεντροαριστεράς, που μπορεί να είναι ο κ. Μητρόπουλος. Και έναν αριστερό. Ή ένα αριστερό. Πώς θα συνυπάρξουν σε ένα κόμμα. Εμείς συμφωνούμε σε τι. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Αντιμνημονιακό είναι το θεμέλιο, το ιδεολογικό των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί, σε ένα τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Και σε αυτόν τον τόπο θέλουν να έρθουν και να μας πάρουν το όνομά μας, να μας πάρουν την ταυτότητά μας και να μας εντάξουν ένα γενικότερο σύνολο. Να μας καταργήσουν την έννοια του ανθρώπου πρώτα απ' όλα. Και να μας κάνουν αριθμό, ταυτότητα, αριθμό Μητρώου. Δεύτερον, έρχονται να μας πούν ότι ό,τι ζήσατε μέχρι τώρα το ζήσατε. Τελείωσε η ταυτότητά σας και το παρελθόν σας. Από εδώ και πέρα θα είστε απλώς Ευρωπαίοι. Εμείς αυτό όχι απλώς το αρνούμαστε. Θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό, ότι δεν έχει δικαίωμα καμία προσωρινή πλειοψηφία να το κάνει και θα το παλέψουμε όλοι μαζί. Μπουκάραν στο σπίτι μας και νομίζω ότι θα το κατακτήσουν. Δεν θα το πάρουν έτσι. Τι λέτε, κύριε Γιώργη. Του πρακτέου, τώρα τι κάνουμε. Που είσαστε και απέναντι. Γιατί ο κύριος Χιόνης, κακά τα ψέματα, θα ήταν υποψήφιος στον νομό Ηλίας. Θα το πω. Το έχω μάθει, θα είσαστε υποψήφιος. Δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα. Ναι. Το περιμένω αγωνιωδώς οι πατριώτες. Το περιμένω αγωνιωδώς οι πατριώτες του κάτω. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Ηλίας. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω. Έχουμε ένα δύσκολο δικό χάρτη. Μέχρι και το 2020. Έχουμε ένα χάρτη. Ποιο χάρτη. Αυτό μας χαρίζει, που μας οδηγεί η κυρία Μέρκελ. Ναι. Η δική μου. Έχουμε ένα αντιπροτείνουμε κάτι άλλο. Κάτι. Βεβαίως. Ναι, για πιτέρα. Γιατί κάτι. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε κάποιες προτάσεις. Και εμείς που. Θα σας καλέσω, σας υπόσχομαι στην παρουσίαση των οικονομικών θέσεων των εξάρτητων Ελλήνων. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τη σχολιάσετε κιόλας. Εμείς έχουμε καταρχήν βγάλει κάποιες πρώτες αρχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ακόμα 10 ημερών. Σίγουρα. Οι αρχές στις οποίες κινούμαστε είναι οι εξής. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπει στη λογική της αποδοχής ενός χρέους που διαμορφώθηκε με παράνομη επιτόκια. Είναι παράνομο το επιτόκιο. Τι είναι παράνομο το επιτόκιο. Θα σας πω γιατί. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Στην ελεύθερη αγορά διαπραγματεύονται. Όχι, λάθος κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη προβλέπει ότι το επιτόκιο το οποίο θα δανείζονται μεταξύ τους οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Euribor. Είναι 1-1,25% που είναι τώρα. 1,17%. Δεν μπορεί λοιπόν να δανείζεται η Γερμανία από την Ευρωπαϊκή και Κεντρική Τράπεζα, στην οποία συνεισφέραμε το χρυσό μας, με 1% και να μας δανείζει για τα ίδια λεφτά με 7%. Αυτό είναι ένα παράνομο επιτόκιο. Ένα επιτόκιο το οποίο είναι ανήθικο. Αν θέλετε, πάρτε το και με την ηθική πλευρά και τη θρησκευτική πλευρά του όρου, τη παλιά Δήμη, για να καταλαβαίνουν οι τραπεζίτες. Αυτή τη στιγμή πόσο θα έπαιρνε αλλά επιτόκιο. Να κάνω μια μικρή διακοπή και θα μιλήσω με την άνεση μετά. Μία απάντηση σας δίνω. Εάν λοιπόν στην ελεύθερη αγορά έβγαινε η Ελλάδα και έλεγε ότι εγώ εγγράφω στον προϋπολογισμό μου, ως δικαιούμαι σαν κυρίαρχη χώρα, τα 520 δισεκατομμύρια που μου χρωστάνε από τις γερμανικές αποζημιώσεις οι Γερμανοί που βάλαν την Ανατολική Γερμανία χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, τότε τα επιτόκια θα ήταν 1%. 1,25% θα απαντήσετε αμέσως μετά.